Ήσουν εδώ στο νούμερο 5 σήμερα. Ήσουνα... Και εδώ είχε κρυφτεί, Γιάννη μας. Γιατί είχαμε πριν από λίγο αποκλειστικό απόσπασμα από το Masterchef που θα δούμε σήμερα στις 9 το βράδυ. Και έχω τώρα και εγώ αποκλειστικό ρεπορτάζ τηλεοπτικό. Λέγε. Όμως θέλω λίγο να σας ταλαιπωρήσω, γιατί μην σας τα δίνω όλα, ξέρω σφύρι και τα βρίσκετε. Όχι, όχι. Θέλω λίγο να σας παιδέψω. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε την είδηση. Η ΕΡΤ, ξέρουμε ήδη εδώ και πολύ καιρό ότι έχει βάλει, έτσι, έχει σηκώσει ψηλά τα μανίκια και από Μάρτη μας ετοιμάζει καινούριο πρόγραμμα. Μάλιστα. Μέσα λοιπόν στα καινούργια προγράμματα θα υπάρχει και ένα καθημερινό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, το οποίο προβάλλεται πριν από το δελτίο ειδήσεων. Πολύ ωραία. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε, γιατί εγώ το ξέρω, αλλά εσείς θέλω να κάνετε μάντεψιες, ποιος είναι ο πολύ γοητευτικός κύριος, ο οποίος θα είναι παρουσιαστής του συγκεκριμένου τηλεπαιχνίδιου. Δώσ' μας, δώσ' μας. Από δύο-τρία στοιχεία για να βοηθήσω. Για να έτσι να πούμε. Είναι πάρα πολύ γοητευτικός. Ναι. Είναι πολύ γοητευτικός. Έχει πολύ ωραία φωνή και δεν το έχει ξανακάνει. Ξέρουμε ποιος είναι. Τζόρτζια. Μισό λεπτό πριν πει η Τζόρτζια. Μισό λεπτό πριν πει η Τζόρτζια. Τζόρτζια θα πει πρώτη. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Δεν έχει ξανακάνει τηλεπαιχνίδι ή δεν έχει ξανακάνει τίποτα σε παρουσίαση? Δεν έχει κάνει τίποτα σε παρουσίαση. Είναι φως φανάρι. Πολύ ωραία φωνή. Είναι φως φανάρι. Ωραία φωνή. Εγώ το βρήκα. Ένας έχει και δεν το έχει ξανακάνει και είναι και ηθοποιός. Είναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο Ντάνος, και επιτέλους θα τον δούμε στην τηλεόραση. Τζόρτζια, αλήθεια, παίρνεις κάτι? Δεν έχει δεχτεί τόσες προτάσεις, επιτέλους την αποδέχτηκε, θα τον απολογάνω σε την ΕΡΤ. Είναι δημοφιλής ηθοποιός. Δεν είναι δημοφιλής ηθοποιός, έχει κάνει τατουάζ. Όχι, είναι δημοφιλής, πολύ δημοφιλής είναι. Ηθοποιός ακόμα και ο ίδιος λέει ότι δεν είναι ακόμα, ότι προσπαθεί. Εδώ λέει ποιος δημοφιλής ηθοποιός, δηλαδή είναι ήδη. Αυτή η φιγούρα, πριν πει ο Γιώργος, αυτή η φιγούρα που έχουμε είναι αυτός? Όχι, όχι, καμία. Τα νιάτα. Μοιάζει λίγο τα μαλλιά που βλέπω, θα μπορούσε. Εγώ το έχω βρει, εγώ το έχω βρει. Γιατί αυτός μοιάζει με τον Δημήτρη Μπάση, γι' αυτό. Άλλος είναι σίγουρα. Είναι επίσης δημοφιλής ηθοποιός. Γι' αυτό είπα, τι να το πω. Ο οποίος είναι και πολύ στα πάνω του τώρα και είναι τα τελευταία χρόνια συνεχόμενα. Και λέγε Γιώργο, άκω πως πάει, θέατρο, ταινία, τηλεόραση, Γιάννης Σιμιτσέλης. Το έχει παρουσιάσει, φίλε, στο ΡΙΚ. Σε ψάχνω, σε βρίσκω αδιάβαστο. Γιατί? Εγώ δεν το ακόμα. Το όνομα που πιστεύω. Το όνομα που πιστεύω, εγώ δεν το έχετε πει ακόμα. Για πε, Μαριλού. Δεν το έχει ξανακάνει. Δημοφιλή, ωραία φωνή. Ο Λεωνίδας Κακούρης. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ο Λεωνίδας Κακούρης. Αυτό ήθελα να πω. Την ωραία φωνή, δεν ξέρω. Κι εγώ από την ωραία φωνή, εκεί πήγα. Ναι, εσύ, Στέφανε. Εγώ, ρε παιδιά μου, είχα ανέλεσει μυαλό κάτι κρατικοδίαιτη, αλλά το έχει ξανακάνει ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Οπότε δεν είναι ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Όχι. Έχει πάρει 605 μήνες το τέτοιο. Σταμάτα, ρε! Δεν πάει το μυαλό μου. Τι είσαι κατηφής. Γιατί θέλω να το έχω βρει, ΕΡΤ είναι αυτή. Ξέρεις τι σημαίνει ΕΡΤ, Κατερούλη μου. Άιντε, ό,τι να είναι, παιδιά. Χριστόφορος Παπακαλιάτης, εντάξει. Είναι πολύ δημοφιλής. Κοίτα, αυτοί που έχουμε πολύ ωραία φωνή, είμαστε πολύ λίγοι. Ναι. Αλλά εγώ δεν είμαι σίγουρα όμως. Το ξανακάνει. Διευνώ τους λόγους και το έχω ξανακάνει και άλλοι. Θα το πάρει το ποτάμι. Όχι, περίμενε, σκεφτόμε ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Το κόκκινο είναι. Θα το πάρει. Πάμε, παιδιά μου. Προορίζουν λοιπόν για τη συγκεκριμένη θέση από την ΕΡΤ τον Νίκο Κουρί. Το ποιο είναι? Έκπληξη αυτή η πρόταση για τον Νίκο Κουρί γενικότερα. Δεν κάνει πολύ τηλεόραση. Να όμως ένας ρόλος που πραγματικά θέλουμε πάρα πολύ να δούμε αυτόν τον ταλαντούχο. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Και δεν είναι πολύ ωραία πρόταση. Ενδιαφέρον ακούγεται. Μας παραπλάνησες όμως. Μπορεί να είναι. Γιατί σας παραπλάνησες. Μας παραπλάνησες γιατί ο Νίκος είναι εξαιρετικός, το οποίο δεν έχει όμως, πώς να σου πω, καθιερωθεί ή δεν είναι αυτό το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι για τον Νίκο Κουρί όταν τον ακούς. Δεν λες, α, η φωνή του. Έχει και ωραία φωνή. Ωραία, ωραία φωνή έχει ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι αυτό που έχει γίνει ντόρος, αν θες, για τη φωνή του. Ισχύει. Είναι πολύ καλός ηθοποιός. Ξαναλέω λοιπόν ότι πρόκειται για ένα καθημερινό τηλεπαιχνίδι, το οποίο, τηλεπαιχνίδι γνώσεων κιόλας, θα το πούμε λίγο αυτό, το οποίο θα προβάλλεται ουσιαστικά πριν από το δελτίο ειδήσεων. Αν όλα πάνε καλά, ελπίζουμε γύρω στο Μάρτι, μέσα Μάρτι, να βγει στο Να ρωτήσω κάτι. Θα γίνει ντόρος, ρε παιδί μου, μόλις βγουν όλα αυτά στο διαδίκτυο, το μπάτζετ, στη διάβια και όλα αυτά, θα γίνει ντόρος, ότι πόσο κόστησε αυτά γνωστά στην ΕΡΤ και τα λοιπά. Πάντα όλα τα όσα αφορούν στην ΕΡΤ βγαίνουν στη διάβια. Πάντα, οπότε, αυτό λέω. Εσύ για να το σχολιάσεις, μόλις βγει, θα δούμε. Πάρτα. Θα γίνει και λίγο ντόρος. Εσύ και το μπιστάκι. Θα γίνει και λίγο ντόρος για την επιλογή. Γιατί εντάξει, τώρα με πολύ ευγένεια μπορεί να είναι. Καταπληκτικός, Γιάννη μου. Δεν τον έχουμε δει ακόμα. Συγγνώμη, δεν τον έχουμε δει ακόμα. Αλλά ουσιαστικά
και στις συνεντεύξεις που τον έχουμε δει, δεν είναι παιδί μου και η ψυχή της παρέας. Μπορεί να είναι στην παρέα του, αλλά δεν ξέρω. Κοίτα. Αν ήμουν σε ένα κανάλι και έπρεπε να επιλέξω, δεν θα πήγαινα και καθόλου στον Νίκο τον Κουρί. Άμα έχει δει το δοκιμαστικό, βρε παιδάκι μου, εσύ. Καταρχάς, καλά κάνει και έρθει να διαλέξει λίγο λαμπερά πρόσωπα. Γιατί δεν έχει σημασία πόσο κοστίζει, Στέφανη. Γιατί αν κάτι, συγγνώμη, ξοδέψει 10 δραχμές. Δραχμές, για να δείτε ηλικίες εδώ. 10 δραχμές και κάνει 0% τηλεθέαση και δεν στις φέρει πίσω. Και ξοδέψει 100 δραχμές και κάνει 15% τηλεθέαση και στις φέρει. Υπάρχει περίπτωση στην ΕΡΤ να κάνει κάτι 15%. Γιατί να μην είναι ανταγωνιστική η ΕΡΤ με ανθρώπους οι οποίοι είναι λαμπεροί και αναγνωρίσιμοι. Μπορεί να σου απαντήσω. Για να είναι ανταγωνιστική η ΕΡΤ, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, πρέπει να έχει μια σειρά. Το πρόγραμμά της μια σειρά. Δεν μπορεί να έρθει κάτι που να κάνει 15. Πάει να φτιάξει λοιπόν κάτι που να είναι καινούργιο διαφορετικό. Και πριν καν προλάβει να το φτιάξει, αρχίζουμε και λέμε: Ω, αυτό και τι είναι αυτό και γιατί αυτό. Κάτσε να πούμε καλή επιτυχία στον εαυτό σου. Στην παρουσίαση, και έχω να προτείνω κι άλλο. Τεχνίδι, πάρα πολύ ωραίο είναι. Ποιον? Θα σου πω. Σιδεροκέφαλος, Νίκο. Πολύ δημοφιλής ηθοποιός με ωραία φωνή που δεν το έχει ξανακάνει είναι άλλος ένας. Και καλά, δεν είναι μόνο ένας, υπάρχουν κι άλλοι. Με ωραία φωνή. Όχι, εγώ δεν πιάνω, εγώ δεν είναι. Όχι, ο κρατερός. Πόσο διπλωθεσίτης, τριπλωθεσίτης, πιο κρατερός. Με την έννοια. Έχεις... Με την έννοια. Όχι, θα σου πω τι εννοώ. Εννοώ το πρωί εδώ το βράδυ θέατρο. Και δύο παιδιά. Ο Εμίλιος Χιλάκης. Επίσης, ο Εμίλιος Χιλάκης δεν έχει παρουσιάσει. Γιατί, μισό λεπτό, Μαριλό, όταν σου λέγανε ο Νίκος Κουρίλης, σε τηλεπαιχνίδι ο Νίκος Κουρίλης, άσε μας ρε εσύ. Κουσέ. Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στον Νίκο, εάν συμβεί αυτό, να συμβεί με το καλό. Θα είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, πολύ ωραίο θα είναι αυτό, το πιστεύω πολύ. Και